Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε, είστε καλά. Να σας πω, καλώς ήρθατε στο σταθμό και πάλι. Ναι, να μου πείτε καλώς ήρθατε στο σταθμό και πάλι, γιατί είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων μας όσον αφορά τη συνέχεια του Κόκκινου Ποταμού. Λίγα πράγματα μένουν ακόμα για να πάρουμε το δρόμο της υλοποίησης. Αλλά πάντως μένουν κάποια πράγματα. Είναι ένα πράγμα, ένα σχέδιο αυτό το καινούργιο Κόκκινο Ποτάμι πραγματικά μας γοητεύει όλους, γιατί ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της ιστορίας και τώρα είναι το δεύτερο μέρος της ιστορίας. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, να πω εγώ, εντάξει εσείς πιο μετριόφρο δεν ξέρω, αλλά να πούμε ότι το Κόκκινο Ποτάμι ήταν μια τεράστια επιτυχία και τρέλανε και τα μηχανάκια, δηλαδή που είχε φτάσει σχεδόν τριαντάρια, τι ναι, έγραφε. Και παραπάνω, τέλος πάντων, ναι, κινήθηκε σε μεγάλα νούμερα, ψηλά νούμερα. Σημασία έχει όμως ότι πέρα από τους αριθμούς, σημασία έχει και η ουσία, δηλαδή ο τρόπος που κάποιος βλέπει κάτι και αυτό που αντιμετωπίσαμε με το Κόκκινο Ποτάμι ήταν ένας γενικός ενθουσιασμός και των θεατών αλλά και του συνεργείου και των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό, των ανθρώπων που δουλεύαν στο Κόκκινο Ποτάμι. Ήταν για όλους μας ένα συγκλονιστικά, τραγικό βέβαια, αλλά ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο παρελθόν, στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Κύριε Μανουσάκη, το Κόκκινο Ποτάμι είχε προβληθεί το 19. Πριν από 2 χρόνια, ναι. Εκεί δεν είχαν ξεκινήσει πάλι, δεν είχε ξεκινήσει τόσο αυτή η άνθηση των σύριαλ που βλέπουμε. Ήταν ίσως και από τα πρώτα σύριαλ που έγραψαν πάλι, συγκίνησαν τόσο πολύ τον κόσμο και ξανάρθε έτσι έντονα η μυθοπλασία. Δεν ξέρω να το προσδιορίσω αυτό στατιστικά, είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Ήταν μια διαφορετική δουλειά πάντως. Ήταν ένα διαφορετικό έργο, μια διαφορετική. Πολύ πλούσια παραγωγή. Μια μεγάλη παραγωγή. Και πλούσια παραγωγή έγινε πλούσια για τα στοιχεία αυτά τα οποία σας ανέφερα. Δεν έγινε πλούσια λόγω χρημάτων. Έγινε πλούσια λόγω κατάθεσης ψυχής όλων των συντελεστών. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μια χρηματιστηριακή αξία η ψυχή. Ναι. Δεν αποτιμάται στο χρηματιστήριο. Αλλά το κύριο κεφάλαιο της δουλειάς αυτής ήταν η αφοσίωση και ο έρωτας όλων για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή όλοι την αισθανθήκαμε δικιά μας. Από το παιδί που φτιάχνει τον καφέ μέχρι τον κύριο Σαββίδη. Όλοι στη σειρά. Τώρα πού θα το πιάσετε κύριε Μανουσάκη, γιατί αυτό προήλθε από ένα ομότιτλο βιβλίο. Έτσι. Τώρα είναι προϊόν ιστορικής έρευνας και που καθορίζει και την περιπέτεια των ηρώων μας, η ιστορική εξέλιξη. Η περίοδος που εξετάζουμε τώρα είναι 1919-1923-1924, δηλαδή αμέσως με το τέλος του Κόκκινου Ποταμού που τέλειωσε στις 29 Μαΐου 1919, είναι η επόμενη ακριβώς μέρα. Δηλαδή η ηρωίδα από εκεί που τα αφήσατε από δηλαδή. Από εκεί που τα αφήσαμε, ναι. Και φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη που βλέπουμε τον ερχομό των πρώτων προσφύγων, των ποντίων που έχουν φύγει κυνηγημένοι ότι Τουρκία έχουν κατορθώσει και έχουν διαφύγει και φτάνουν στην Ελλάδα, μέχρι το 23, δηλαδή και την καταστροφή της Μύρνης και όλη την περιπέτεια του ελληνισμού, όλα αυτά τα πραγματικά αποτρόπαια χρόνια του διχασμού και των πολιτικών ακροτήτων. Οι ήρωές σας θα είναι πάλι, θα εσαρκώνονται από, θα κρατηθούν και θα είναι οι ίδιοι ηθοποιοί. Δυστυχώς ετελεύτησαν όλοι, δηλαδή δεν έμεινε κανείς ζωντανός. Ούτε η ηρωίδα. Ναι, εκτός από την Ιφηγένεια και που θα την υποδηθεί. Γιατί θυμάμαι ότι κάπου εκεί είχαμε μείνει, ναι, με το παιδί. Παντούση, ναι. Και μαζί με τον Όμηρο του Πουλάκη είναι το πρωταγωνιστικό μας δίδυμο. Οι περισσότεροι από τους υπολείπους έχουν. Αλλά αυτό το ζευγάρι θα συνεχίσει. Είναι καινούργιο ζευγάρι, γιατί ο Ιωάννης ο Παπαζήσης, ο Μίλτος, έχει σκοτωθεί. Όλοι έχουν σκοτωθεί, δηλαδή, ελάχιστοι. Η πρωταγωνίστρια, γι' αυτό λέω τώρα. Η πρωταγωνίστρια, ναι, ζει. Είναι η Ιφηγένεια, είναι η Αναστασία η Παντούση, όπου θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη και θα γνωρίσει τον Όμηρο του Πουλάκη, έναν γιατρό. Και από εκεί θα αρχίσει να ξετυλίγεται. Και από εκεί θα εξελιχθεί η ιστορία. Πότε γιατί, κύριε Μανουσάκη, λέτε ότι θα είστε έτοιμος, τώρα σε ποιο στάδιο? Κοιτάξτε, είμαστε στο στάδιο που γράφονται τα σενάρια. Γιατί εγώ διαβάζω για την επόμενη σεζόν. Τώρα. Ναι, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση τώρα, γιατί είμαστε αρκετά προχωρημένοι μες στον χρόνο. Να δούμε πότε θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Ελπίζουμε το συντομότερο. Αλλά είναι, είμαστε πολύ μέσα στη χρονιά τώρα για να μπορέσουμε. Θα δούμε. Δεν είναι κάτι το προβλέψιμο το πότε. Το πότε είναι θέμα συζητήσεων, οργάνωσης και
ολοκλήρωσης των συζητήσεών μας. Έχετε πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω πάντα μπροστά. Έχουν πάρει δουλειά και αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή... Πώς τα αντιμετωπίζετε, με ψυχραιμία, ηρεμία, πώς είστε στο... Με ευγνωμοσύνη το ότι έχουμε δουλειά. Στον τόπο του γυρίσματος. Με ευγνωμοσύνη ότι έχουμε δουλειά. Δηλαδή, πώς θα γίνεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι έχουμε δουλειά. Είναι χαρούμενο γεγονός. Δηλαδή, στην εποχή που ζούμε, το να έχεις δουλειά είναι ευλογία Κυρίου. Δεν είναι κάτι να το. Ρωτάω και εσείς πώς είστε στο γύρισμα. Γιατί κάνατε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Συνήθως οι παραγωγές σας εμπλέκουν και πολλούς ηθοποιούς που έχετε τη διαχείριση. Συνδιαλεγόμαστε με πάρα πολλούς ανθρώπους, συνεργαζόμαστε με πάρα πολύ κόσμο, γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, αναζωογονούμεθα από τους νέους ανθρώπους που γνωρίζουμε, μας δίνουν ζωή, δηλαδή μας τροφοδοτούν καινούργια νιάτα οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μας, μας μαθαίνουν πράγματα οι νέοι άνθρωποι, γιατί έχουν μια άλλη ματιά, έχουν μια άλλη θέαση του κόσμου, οπότε για μας είναι πηγή γνώσης οι νέοι συνεργάτες μας. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με νέους ηθοποιούς, νέους τεχνικούς. Για να μαθαίνεις. Όμως υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται και με τις δίκες. Υπάρχουν καταξιωμένοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, οι οποίοι επέδειξαν έτσι και μια συμπεριφορά. Μιλάμε στο ποινικό, σκηνοθέτες, ηθοποιείς, αναπρόκειται. Όχι, αναφέρθηκα. Όχι, αναφέρθηκα. Αναφέρθηκα συγκεκριμένα. Ένας και ένας είναι. Συγκεκριμένα. Πολύ, ο χώρος μας δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Ο χώρος μας είναι ένας επαγγελματικός χώρος και συμβαίνουν σε αυτόν τον επαγγελματικό χώρο ό,τι συμβαίνει και στον χώρο των επαγγελματιών, ταξιτζίδων, δικαστών, υπαλλήλων σούπερ μάρκετ. Ό,τι συμβαίνει και στους άλλους χώρους, συμβαίνει και εδώ. Αλλά προς Θεού δεν είναι σκηνοθέτες και ηθοποιοί. Μην δίνουμε αυτή τη ψευδή αίσθηση. Είμαστε ένας πάρα πολύ σκληρά επαγγελματικός χώρος με πάρα πολλά χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε και τα οποία πρέπει να τα επιστρέψουμε στον καναλάρχη και στον κεφαλαιούχο που τα επένδυσε. Σας πόνεσε όλο αυτό το κεφάλαιο που... Όχι, δεν με αφορά. Δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Είναι δύο άνθρωποι, τέσσερις άνθρωποι, πέντε άνθρωποι στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ασχολούνται με το θέαμα. Και το κάνουμε σαν να είναι η προμετωπίδα του θεάματος. Προς Θεού. Προς Θεού. Το θέαμα είναι ένα επάγγελμα σοβαρό, σκληρό, θέλει συνεχή μελέτη, συνεχή απόκτηση γνώσεων, συνεχή ανανέωση, με πάρα πολύ σκληρά ωράρια, ωράρια που δεν τελειώνουν στο 8ωρο, που παρατείνονται όλο το 24ωρο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σεβαστούμε το χώρο μας. Διακρίνω όμως έτσι και μία θλίψη, μία στενοχώρια πάνω σε αυτό, κύριε Μανουσάκη, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, σαν να στιγματίζει αυτό το χώρο σας. Δεν στιγματίζει και δεν ξέρω εάν αυτό που νιώθετε είναι και λίγο θυμός. Είναι θυμός προς τον τρόπο που παρουσιάζεται, προς τη γενίκευση. Είναι θυμός προς αυτό που τώρα μόλις αναφέρθηκε. Βλέπουμε σκηνοθέτες και ηθοποιούς να δικάζονται. Τι δει, ένας και ένας είναι. Με τον τρόπο που αναφέρεται όμως, είναι σαν να πρόκειται για στρατιές ηθοποιών και στρατιές σκηνοθετών, οι οποίοι γεννήκαν σκηνοθέτες και γεννήκαν ηθοποιοί επειδή είναι δελειροί άνθρωποι και επειδή είναι βίαιοι κτλ. Όχι. Με συγχωρείτε. Είναι κάποιες εξαιρέσεις που μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Μέσα στα τελευταία 20 χρόνια, όχι χθες, μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν, να το θέσουμε το πράγμα στη σωστή του βάση και να προχωρήσουμε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με έναν, νομίζω είναι από τους αγαπημένους σας ηθοποιούς. Και νομίζω δεν υπάρχει ηθοποιός που να μου είναι αγαπημένος. Εντάξει, κύριε Μανουσάκη, εγώ μιλάω για τον κύριο Γκλέτσο, τον κύριο Απόστολο Γκλέτσο. Είναι υπεραγαπημένος. Υπεραγαπημένος, λοιπόν, να βάλετε εσείς το χαρακτηρισμό και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Γκλέτσο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα καλεσμένος για να πω κι εγώ δύο κουβέντες για το Μανούσο μας, για τον αγαπημένο μας, για τον λατρευτό Μανούσο, για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος υπήρξε σταθμός στη ζωή μου, δάσκαλος και νομίζω ότι χρωστάω πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Με κάθε λέξη μου προσθέτεις χρόνια. Εντάξει, Μανούσο, πιστεύω να γίνω εγώ 30 χρονών, δεν είσαι εσύ 40. Άντε, ναι. Ωραίο το πάτε. Εγώ προτιμώ 0-4. Εντάξει, εγώ είμαι 55, εσύ 65, εντάξει, μια χαρά. Κύριε Γκλέτσο, έτσι διαβάζω κι εγώ ότι ουσιαστικά από τα πρώτα βήματα έτσι τα δικά σας γνωρίσατε.
γνωρίσατε τον κύριο Μανουσάκη. Το πρώτο μου. Mm. Ήμουν μαθητής στη σχολή ναι. και πήγα να κάνω ένα βουβό ρόλο και ξαφνικά έγινα μαθητής στη σχολή, στη δραματική εννοώ, έτσι. Στη σχολή Θεοδοσιάδη, mm-hmm. του ΑΕΜΗΣ του Θεοδοσιάδη. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη επαφή ήταν για ένα ρόλο βουβό, αλλά τελικά εξελίχθηκε. Τελικά μίλησε. Τελικά μίλησε. Και παραμίλησε. Όχι απλά μίλησε. Δηλαδή δεν έπαιζε γλώσσα μέσα του. Τελικά έγινε πρωταγωνιστής. Ήρθε για ένα βουβό ρόλο, λέω, στον συγγραφέα των ΑΕΜΗΣ, στον Βασίλη Μανουσάκη, τότε. Δεν έχουμε συγγένεια, η συνωνυμία είναι. Κάτι μου κάνει λέει αυτό το παιδί. Ο Μανούσος δεν τσιγκουνεύεται. Γράψτε του κάτι έτσι να το δοκιμάσουμε, να πει πέντε ατάκες. Και πραγματικά κάναμε μια σκηνή, τη θυμάμαι μάλιστα τη σκηνή που έκανε περάσει 300 χρόνια, που πλένει ένα αυτοκίνητο. Του αφεντικού το αυτοκίνητο, τον πλένει με ένα λάστιχο και έρχεται η κόρη του αφεντικού, τον βλέπει και ζαλίζεται. Ζαλίζεται κύριε Γκλέτσο, ακούτε εδώ, περιγραφή. Δεν τσιγκουνεύεται με τους νέους ανθρώπους. Από εκεί πέρα που ήταν για να ανοίγει και να κλείνει την πόρτα του αυτοκίνητου, παρά λίγο να το κληρονομήσει. Α, ο ρόλος άλλαξε εντελώς και έτσι μετά ήρθε ο ρόλος τους... Στο τμήμα ηθών. Στο τμήμα, τμήμα ηθών και μετά... Πρώτα ήταν ο Φάκελος Αμαζόνη, ήταν αυτή, ήταν η πρώτη σειρά του Αντένα, η πρώτη χρονιά που έκανε σύριαλο Αντένα. Μετά ήταν το τμήμα ηθών που συνεργαστήκαμε επί δύο χρόνια και μετά η ψιθυρή καρδιάς. Και μετά η ψιθυρή καρδιάς και εκεί... Τρία χρόνια, ναι. Και εκεί ήρθε ο σεισμός. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύριαλ έτσι αγαπήθηκε πάρα πολύ. Πια... ήταν η πρώτη τελευταία μας συνεργασία, γιατί η τελευταία θα είναι η επόμενη. Ποια, η τελευταία. Δεν είναι η επόμενη. Α, θα είναι. Κάναμε και το άλλο, ρε Μανούσο. Κάναμε και το άλλο. Α, ναι, το παιχνίδι της συγγνώμης. Το καλύτερό μου. Μου κόβεις το καλύτερο πάντα, ρε Μανούσο. Το παιχνίδι της συγγνώμης. Μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Που έκανε τον Λοκατζή ο Απόστολος. Και ήθελε να πείσει τη μονάδα που μας εξυπηρετούσε να τον αφήσει να πείσει μεταξύ του τότε. Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλάει ο κύριος Γκλέτσος για εσάς. Εσείς περιμένατε ότι ο κύριος Γκλέτσος θα ασχοληθεί και με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική? Εκεί τότε από τα πρώτα βήματα... Κοίταξε, με τον Απόστολο είναι λάθος να περιμένεις κάτι. Ή να περιορίζεις αυτά που περιμένεις από τον Απόστολο. Δηλαδή είναι λάθος να περιορίζεις και να λες εγώ περιμένω αυτό από τον Απόστολο και το άλλο είναι αδύνατο να γίνει. Όλα είναι δυνατά να τα κάνει, δεν είναι. Στην αυτοδιοίκηση ήταν πολύ επιτυχημένος, γι' αυτό επανεξελέγει. Και αλλιώς εντάξει, μπορεί να πεις την πρώτη φορά βγήκε λόγω ονόματος, αλλά μετά ο κόσμος δεν συγχωρεί, θα τον είχε εξαφανίσει. Αλλά ήταν πολύ επιτυχημένος δήμαρχος. Να πούμε και για την αιώνια πλάκα που από ένα σημείο και μετά που τελείωσε αυτό το δάσκαλος, μαθητής, mm-hmm. γίναμε περισσότερο φίλοι κτλ. Υπάρχει μια μόνιμη πλάκα με τον Μανούσο, εγώ και ο Μανούσος, που είναι πλάκα. Όχι ακριβώς πλάκα, είναι χοντροκομμένη πλάκα. Είναι, δηλαδή, κάνει ο Μανούσος κάτι που μπορεί να βάλω τα κλάματα από τα νεύρα μου. Εγώ κάνω κάτι στο Μανούσο που μπορεί να βάλει και ο ίδιος. Είναι δηλαδή σαν βεντέτα, η οποία συνεχίζει το χρόνο μέσα, έτσι. Ανά το πω υπόψη. Να κάτι που μαθαίνω. Είναι κάτι απίστευτα καλαμπούρια, τα οποία μπορεί να κλάψει ο άλλος από τόσο το κακό που μπορεί να το κάνει ο ένας στον άλλον, αλλά το δεχόμαστε. Είναι βεντέτα πλάκα. Μας μεταφέρετε μια πολύ ωραία έτσι ατμόσφαιρα στα γυρίσματα και έτσι νομίζω ξεκινήσατε κύριε Γκλέτσο και είπατε ότι ο Μανούσος αγαπάει τους ηθοποιούς. Ναι, αγαπάει όλους τους ηθοποιούς. Φέρεται με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή λατρεύει τους ηθοποιούς ο Μανούσος. Τους νέους, δίνει ευκαιρίες στους νέους. Μάλιστα. Μα μου δίνουν ευκαιρία οι νέοι, Απόστολε. Κάνεις λάθος. Δηλαδή, η σχέση είναι αμφίδρομη, δεν δίνουν ευκαιρίες. Παίρνουν και ευκαιρίες. Σαν το βαμπύρ, τους απομυζώ. Ναι, αλλά υπάρχουν και σκηνοθέτες που ένα νέο παιδί πλάρουν. Δηλαδή, άμα δεν μπει την τέταρτη, πέμπτη φορά, ας πούμε, σωτά την ατάκα, το βλέπεις ο άλλος ξυνίζει τα μούτρα του και τον κομπλάρει το νεαρό. Ενώ εσύ δεν σε έχω δει ποτέ να το κάνεις αυτό σε κανένα. Γυρνάω από την άλλη. Και δεν φαίνεται. Έστω. Άρα θα ξανασυνεργαστείτε, έχετε κάτι. Με μεγάλη μου χαρά θα συνεργαστώ με τον Απόστολο. Τι να πω, δηλαδή κοίταξε, οτιδήποτε να έχω άλλο, αν μου το προτείνει ο Μανούσος, δεν μπορώ, είναι... Είναι οικογένεια. Είναι ύβρις να πω όχι στον Μανούσο. Είναι δεσμοί αίματος που δένουν εδώ. Αλλά κάτι έχω υπόψη μου για συνεργασία με τον Απόστολο. Κύριε Γκλέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το πάρω τηλέφωνα μετά την εκπομπή να το πω.
Και αμέσως μετά την εκπομπή. Περιμένετε τηλέφωνο, κύριε Γκλέτσο, θα σας πάρει τώρα να σας πει. Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Απόστολε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όλα καλά, γεια, γεια. Κύριε Μανουσάκη, πόσα χρόνια διαδρομής και πορείας? Την πρώτη μου ταινία την έκανα το 1971, άρα είναι 51 χρόνια. 51 χρόνια. Χάνει κανείς τον ενθουσιασμό του, το κέφι του, το πάθος του? Ο ενθουσιασμός ανατροφοδοτείται, γιατί κάθε καινούργια μέρα είναι καινούργια. Κάθε μέρα έχεις την εμπειρία της προηγούμενης. Κάθε μέρα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, διαφορετικά από την προηγούμενη. Κάθε μέρα μαθαίνεις και αυτή την καινούργια γνώση την επενδύει στην επόμενη δουλειά. Δεν είναι ποτέ ίδιο. Δεν είναι ποτέ τίποτα ίδιο. Διαβάσει σε κάποιες συνεντεύξεις που λέτε, εμένα όλο μου δίναν δράματα να γυρίζω και κλάμα. Ναι, ναι, μια κομμωδία μόνο. Μια κομμωδία μόνο. Μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο. Γιατί, ναι. Πώς το εξηγείτε? Δεν ξέρω, με έχουν ταυτίσει με τη συγκίνηση, με την πρόκληση συγκίνησης τουλάχιστον. Αυτό, δεν ξέρω, ενώ και η κομμωδία μου αρέσει πάρα πολύ και το κάναμε. Με μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο, με τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο, τη Λίνα Τσακά, το Χρανιώτη, το Γιώργο, μια εξαιρετική κομμωδία, πραγματικά, που τη χάρηκε όλος ο κόσμος. Και τη χάρηκε και ο κόσμος. Εγώ τώρα να σας ευχηθώ καλή δουλειά, με το καλό να ξεκινήσετε και γυρίσματα, θα σας περιμένουμε εδώ στο Open. Ένα άλλο πράγμα το οποίο με δηλαδή είναι η συνέχιση των διηγημάτων που κάναμε πέρυσι στην ΕΡΤ, ήταν και αυτό μια μοναδική. Ήταν ωραίες δουλειές. Ήταν μια μοναδική δουλειά για μας, ήταν μια εμπειρία. Άσκηση λοκατζίδικη, γιατί ήταν τρία διηγήματα. Βαρδιάνο στα Σπόρκα. Πιο συντοφωνεύς του αδελφού μου και κρίσιμες στιγμές της Γαλάτιας Καζαντζάκη. Ήταν μια πολύ προκλητική δουλειά, γιατί ήταν τρία διηγήματα, τρεις διαφορετικές περιοχές, τρεις διαφορετικές χρονολογίες. Καινούργιοι ηθοποιοί σε κάθε ένα, ρούχα, σκηνικά, διαφορετικά. Ήταν μια άσκηση ακριβίας και ήταν βέβαια το μεγαλείο της ελληνικής λογοτεχνίας. Σαν από τη μια μεριά έχουμε το μεγαλείο της ιστορίας του ελληνισμού, από την άλλη μεριά είναι το μεγαλείο της ελληνικής λογοτεχνίας. Πώς θα ονομαστεί η σειρά η καινούργια εδώ για το Open? Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη συζήτηση για τον καινούργιο τίτλο. Βέβαια αφορά κυρίως την έξοδο από τη Μικρά Ασία, την έξοδο των Ποντίων από τη Μικρά Ασία, την έξοδο του ελληνισμού, της Ιωνίας. Άρα θα αλλάξει από κόκκινο ποτάμι. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά είναι η συνέχεια του. Να είστε γερός δυνατός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν.